Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τον Γιώργο και τους ακροατές. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικά για αυτή την διαρκώς εντυνόμενη πρόκληση από πλευράς Τουρκίας. Και δεν λέω Ερντογάν, γιατί αν δει κανείς το πώς αντιδρά και η αντιπολίτευση με αφορμή τις εκδηλώσεις για την άλωση Κωνσταντινούπολης, αντιλαμβάνεται ότι μία ή άλλη είναι. Έτσι κι αλλιώς. Και μάλιστα θα έλεγα και μεγαλύτερη οξύτητα πλειοδοσίας. Όμως αυτό κατά τη γνώμη σας είναι ένα παιχνίδι εσωτερικό απλά, ή είναι σε εξέλιξη η στρατηγική βάθους έναντι ημών? Έτσι είναι ακριβώς. Εγώ έχω υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή που έχω δημόσιο λόγο, περίπου το 2018, και με άθρα και με βιβλία και με το δημόσιο λόγο μου, και έχω εκτεθεί ενίοτε και έχω δημιουργήσει και έκθερες, και συχνά με παίζουν και τα τουρκικά κανάλια με υπότιτλους παραποιημένους βέβαια, γιατί συνήθως η ανάπτυξη του λόγου μου είναι και συνηθέσεις Τουρκίας και μετά πίνει η δικιά μας αντίκρουση. Και οι Τούρκοι το κάνουν και σε άλλους βέβαια, όχι μόνο σε μένα. Κρατάνε το σημείο που αναφέρουμε τι θέλουν αυτοί, όχι την αντίκρουση που προτείνουμε, και μας παίζουν στα τουρκικά κανάλια με υπότιτλους λέγοντας ότι να, ειδικοί αναλυτές στην Ελλάδα συμφωνούν με τις θέσεις της Τουρκίας. Αυτά είναι απλά σαν προπαγάνδας. Και είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αν δούμε την ιστορία και οι παιδιακές μέρες που είναι χθες, δηλαδή συγκεκριμένα, το βάθος των Τούρκων, στην ιστορία τους είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιγράψατε. Δηλαδή, από το 1071 μέχρι το 1453, επί 400 χρόνια, σιγά σιγά προσπαθούν να ροκανίσουν εδάφη αλλά και συνειδήσεις ντόπιων πληθυσμών. Αυτό ο Σπύρος Βριώνης, ο αείμνηστος καθηγητής από τον Μπέρκλεϊ, το έχει αναφέρει στο βιβλίο ότι η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού και η διαδικασία εξυλαμισμού Μικράς Ασίας, εξηγώντας ακριβώς τη μέθοδο, τη μεθοδικότητα δηλαδή, την οποία χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν σε βάθος. Δηλαδή, τουβλάκι-τουβλάκι φτιάχνουμε το οικοδόμημα. Το οικοδόμημα σχετίζεται στους Τούρκους πάντοτε με αυτό που περιγράφει πάρα πολύ επιτυχημένα και ο Λέων Τολστόι στο έργο του Βαϊνά, Ημίρ, Πόλεμος και Ειρήνη, ότι έχουν σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή. Χρησιμοποιούν τα εξής. Πρώτον, όταν έχουν έναν αντίπαλο και θέλουν να το κατακτήσουν ή να του πάρουν τα εδάφη ή τέλος πάντων να διεισδύσουν στις δομές του, χρησιμοποιούσαν στην αρχή τους ακιντζίδες. Υπάρχει και πόνιμο σήμερα ακιντζί. Είναι αυτοί που κάνουν τις καταδρομικές διεισδύσεις. Σπάν τα νεύρα των στρατευμάτων σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Όχι σε ένα μέτωπο συγκεκριμένο. Σε πολλά μέτωπα. Τα ανοίγουν πολλά μικρά μέτωπα. Ανταποκρίνεται ο αντίπαλος. Ο αμυνόμενος δηλαδή, εν προκειμένου. Στη συνέχεια κάνουν διείσδυση νομαδική. Δηλαδή τη στέλνουν έτσι οπαναρέους. Αυτό κάναν στην ιστορία μιλώντας, έτσι, για την ιστορία μιλάμε. Αυτοί έμπαιναν ανέμακτα και ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν ουσιαστικά την ομοθεσία των Βυζαντινών κατ' επάνω. Φεουδαρχών δηλαδή. Που είχαν τα Βυζαντινά θέματα. Επαρχίες τα λέγαμε. Στη συνέχεια γινόταν μια διείσδυση με τους Ντερβίς. Ντερβίς σημαίνει στα Πέρσικα, αν Πέρσικη ορολογία σημαίνει μοναχός, οι οποίοι με ύμνους σαν τον γνωστό που τον λένε ακόμα και σήμερα, έλα έλα ό,τι και να είσαι, ειδωλολάτρης, πυρολάτρης, άπιστος, δεν πειράζει, αλλά σε εμάς, γιατί η αυλή μας, τον Ντεργιάχ μας, δεν είναι χώρος απελπισίας, αλλά χώρος χαράς. 100 φορές να ήρθες και να έφυγες, δεν πειράζει, αλλά πάλι σε συγχωρούμε. Αυτή η λογική λοιπόν, οι διάλογοι που ανοίξαν αμέσως με τους Βυζαντινούς λόγιους και με τη διπλωματία της εποχής, το γεγονός ότι δελέασαν ακόμα και τους μοναχούς στη μονή του Αγίου Χαρίτωνα στο Εικόνιο, να τους δεχτούν και να τους δώσουν χώρο να προσεύχονται δίπλα, προσπαθώντας να συνδυάσουν χριστιανικά και μουσουλμανικά στοιχεία, δημιουργώντας έτσι τα σουνιταρικά, τα τάγματα, τα σουνιτικά τάγματα, τα αιρετικά ουσιαστικά τώρα πλέον, αλλά εκείνη την εποχή νόμιμα, ήταν η αιχμή του δόρατος στη διείσδυση, την πολιτιστική και τη θρησκευτική την οποία κάνανε, λέγοντας ότι να, εδώ πέρα εμείς μιλάμε για την αγαπητική, μιλάμε για την αγάπη, έχουμε σχεδόν αγιοποιήσει και μελετούμε τον Πλάτωνα, τον οποίο λέγανε Νευπλατούν, ο Πλότανος των Νεφών δηλαδή, ο Εθέριος Πλάτων. Διαβάζοντας και μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα, γράφοντας ποίηματα για την εποχή στην ελληνική γλώσσα, ο Ρουμί, ο Μευλανάτζελ Αλντίν Ρουμί, έχοντας
βάλει το αντιθετικό προσδιοσμό Ρουμί, Ρωμιός, δηλαδή στο τέλος, ως προερχόμενος από την περιοχή που λέγανε Ρουμ, που είχαν διεισδύσει δηλαδή μέσα στην Βυζαντινή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και λέγανε τον επιθετικό προορισμό Ρουμ, το είχε βάλει αυτό. Συχνά κάνανε ποίηματα με ομοιοκαταληξία ελληνικών λέξεων. Υπήρχε δηλαδή μια μεγάλη διείσδυση και ένα μεγάλο έτσι, συναλλαγή, ένα μεγάλο αλυσβερίσι. Χρησιμοποιούσαν πάρα πολλούς στις δουλειές που κάνανε, δηλαδή από το να χτίσουν κάτι. Και γι' αυτό το λόγο ακόμα και οι λέξεις στα Οθωμανικά και στα Τουρκικά, όπως θεμέλ, που σημαίνει θεμέλιο, χιλίτ, που σημαίνει κλειδί, αϊναχτάρ, που σημαίνει ανοιχτήρι, που σχετίζονται δηλαδή με τεχνικά επαγγέλματα της εποχής εκείνη, έχουν επιβιώσει λόγω της ελληνικής έτσι, επιρροής. Πήρανε λοιπόν αυτά τα οποία θέλανε, τα πολιτιστικά, τα προσάρμοσαν σε μια λογική αλατούρκα, σε ένα τιμαριωτικό κεντροασιατικό σύστημα. Αλλίωσαν λίγο-λίγο, χωρίς να το παίρνουν χαμπάρι οι Βυζαντινοί, γλυκά και ωραία επί 400 χρόνια. Συχνά πολλοί εξ αυτών γινόταν χριστιανοί. Μην ξεχνάμε ότι ο Κουτλουμούς ήταν ένας τέτοιος. Σήμερα έχουμε τη Μονή Κουτλουμουσίου, της οποίας ήταν ο ιδρυτής στο Άγιο Όρος. Είναι γνωστό αυτό, δηλαδή. Ήταν Σελτζούγκος που έγινε χριστιανός. Η λεγόμενη Τουρκόπουλη είναι αυτή. Έχουμε στη συνέχεια να πολεμούν κάποιους μισθοφόροι υπέρ των Βυζαντινών κατά άλλων Τουρκομάνων που κάνανε τις διεισδύσεις και τέλος πάντων με έναν αχταρμά θα λέγαμε σήμερα καταστάσεων επίθεσης αγάπης, προσαρμογής ή μη και στη συνέχεια με απειλές ντόπιου πληθυσμού όπου αφού τον ντόπιο πληθυσμό είχαν κατορθώσει μεγάλο μέρος πλαίσια της παρακμής του Βυζαντινού Ελληνισμού να τον προσαρτήσουν μέσω της θρησκείας του μουσουλμανισμού δηλαδή στον τουρκισμό, δηλαδή να τουρκοποιηθούν παρότι μιλούσαν ελληνικά ή τέλος πάντων δίγλωση αυτή και κρατήσαν τα ίδια ήθη και έθιμα. Στη συνέχεια σε άλλα σημεία ήταν επιθετικοί, δηλαδή εκεί που τους έπαιρνε να γίνουν επιθετικοί. Έτσι λοιπόν μετά το εικόνιο που είχαν κατακτήσει οι Σελτζούκοι, οι Οθωμανοί αφού κατανοηγούν τους Σελτζούκους από το 1299 και μετά με την πρωτεύουσά τους πρώτα την Προύσα, που είναι η ιερή πρωτεύουσα, συνέχεια το Έντιρνε, δηλαδή την Ανδριανούπολη και συνέχεια φτάσαν στην Κωνσταντινούπολη, η οποία Κωνσταντινούπολη ρίξαν παρόντα να πούμε ότι είχε μείνει σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Δηλαδή, όλη η υπόλοιπη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τα πάντα, από την Βαλκανική μέχρι την Μικρά Ασία, τα πάντα, είχε κατακτηθεί έτσι. Και μάλιστα είχε κατακτηθεί με έναν τρόπο ευφιέστατο. Είχαν δελεάσει και πάρει με το μέρος τους τεράστιους, σε δύναμη δηλαδή, φεουδάρχες κατ' επάνω αρμόδιους θεμάτων των Βυζαντινών, όπως ο Γαζί Ευρενός, ο Κιωσέλ Μιχάλ, ο Μιχάλης Πανός δηλαδή κτλ. Οι οποίοι γίνανε Γαζίδες και ήταν βασιλικότεροι του βασιλέως, δηλαδή ήταν σουλτανικότεροι του Σουλτάνου, πιο σκληροί από τους Οθωμανούς στις κατακτήσεις τους. Και σήμερα τιμώνται οι τάφοι τους, τιμώνται στη μνήμη τους, θεωρούνται Οθωμανοί κτλ. Άρα λοιπόν με έναν τρόπο, έκανα μια μεγάλη εισαγωγή, θα μου συγχωρέσει το δασκαλίστικο, αλλά πρέπει να τα λέμε αυτά για να καταλάβουμε την Οθωμανική νοοτροπία και επουδενή κεμαλική νοοτροπία του Ερντογάν. Από τον Κεμάλ κρατάει μόνο τα στοιχεία του τουρκικού εθνικισμού της καθαρότητας, όπως διατυπώθηκαν όχι από τον Κεμάλ βέβαια, από τον πνευματικό του πατέρα, τον Ζιγιάγκιο Κάλπ, ο οποίος ήταν τον Τιγιάρ Μπαγκύρ της φυλής Ζάζα, μάλλον κουρδοπερσικής προέλευσης. Αυτά λοιπόν, αν τα δομήσουμε και τα δούμε ποιος είναι ο αξιακός τους κώδικας σε βάθος χρόνου, δηλαδή τι, απαιτώ τα πάντα. Και τα απαιτώ είτε με το καλό είτε με το άγριο. Κάνω συμμαχίες προσφέροντας συμμαχία και δυναμισμό προς τους τρίτους. Και κοιτάω τι μπορώ να πάρω από συμμαχίες, όχι τι μπορώ να δώσω συμμαχίες. Θεωρούν αυτό κλειδοκράτορα ιστορικό της Ανατολικής Μεσογείου από το 1071 μέχρι σήμερα. Γνωρίζουν ότι δεν είναι Τουρκομάνοι, Μογγόλοι, ας λέμε εμείς ότι θέλουμε. Γνωρίζουν ότι είναι εξλαμισμένοι ντόπιοι πληθυσμοί. Βαλκάνοι, Κούρδοι, ήταν εξλαμισμένοι, γύρω σε 70 λαότες Μικράς Ασίας, μέχρι Άραβες, μέχρι Βόρειο Αφρικανούς που ήταν ενταγμένοι στον Οθωμανισμό, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την καταγωγή του. Ξέρουν ότι η φυλή Καγία, από τους οποίους προέρχονταν ο Οσμάν Γκαζί ο πρώτος, το 1299 και μετά που έχουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η φυλή Καγί είναι το σήμα που χρησιμοποιεί η Αξενέρ. Είναι το γιώτα, το ύψιλον, το δικό μας και το γιώτα. Σημαίνει ΙΗ. Σημαίνει καλό. Το καλό κόμμα, δεν λέει η Αξενέρ. ΙΗ. Αυτό είναι το σήμα της πρώτης φυλής των Οθωμανών, της φυλής Καγί.
το Γρούλα, από την οποία ένα από τα παιδιά του ήταν ο Οσμάν Γκαζί ο πρώτος. Έχουμε τους Οσμαλίδες από το 1299 και μετά. Εγώ το βάζω 1280 με τον Οντογλου μέσα, αλλά τέλος πάντων, από το 1299. Αυτά λοιπόν τα σύμβολα, τα οποία εμείς τα θεωρούμε της ελεμονίας ή αμεληταία, σιγά τι έγινε. Για αυτούς είναι πυλώνας. Η λογική του μια λαδάτη, μια ξηδάτη ή του αλυσβερής, της συναλλαγής, είναι ο αξιακός κώδικας. Το σου κάνω τον άγριο και μετά τα μαζεύω και μετά σου ξανακάνω τον άγριο, είναι μέσα στον αξιακό τους κώδικα χίλια χρόνια που τους ξέρουμε. Το 1071. Είναι πλήρως κατανοητά, αναμενόμενα, και όσοι γνωρίζουμε και έχουμε εντρυφήσει στον άλλον, δηλαδή στον Τούρκο προκειμένου, τα θεωρούμε τόσο προβλέψιμα, σε επίπεδο πια που θα ήταν γελία, αστεία, κωμικά, αν ήταν θλιβερά ταυτόχρονα. Να σκεφτείτε ότι, και εγώ μάρτυρες γι' αυτό, με φίλους τους οποίους βγάζετε και εσείς πολύ συχνά, που συζητάμε μεταξύ μας ιδιωτικά, όταν έγινε η ομιλία του Υπουργού στο Κογκρέσο, λέω να δεις που θα βγουν οι Τούρκοι πρωτοσέλιδα και θα πούνε ότι η Ελλάδα είναι το Πουέρτο Ρίκο των Αμερικάνων στη Μεσόγειο. Δεν ήθελα καμιά μαντεψιά ιδιαίτερη. Βγήκαν την άλλη μέρα και λένε η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελλάδα. Τώρα πάλι πρόσφατα, που είπε ο Τούρκος πρόεδρος, τον Ίμιτσιν, για μένα δηλαδή, Μητσοτάκης γιος, δεν υπάρχει πλέον Μητσοτάκης για μένα. Ήταν τόσο αναμενόμενο, και αυτό πάλι το είχαμε συζητήσει, ότι θα το πει, αλλά το είχε ξαναπεί πριν δύο χρόνια, ότι δεν θα ξανά είμαι στο ίδιο δωμάτιο με τον Μητσοτάκη, και μια χαρά βεβαίως με τις υποδείξεις κάτι που κειμενική μου κρίση των ΗΠΑ, βρεθήκαμε να συνομιλούμε το Μάρτιο και να αγναντεύουν μαζί το Βόσπορο για να λένε για την ενότητα του ΝΑΤΟ έναντι του πολέμου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι τόσο πλήρως προβλέψιμοι, ακόμα και στο τι θα πούν την επόμενη κουβέντα τους, που αν κάποιος καθίσει και τους μελετήσει πρωτίστως, αφού τους καταλάβει, δεν τους φοβάται. Δηλαδή πρέπει να αποβάλει το φοβικό σύνδρομο που έχει δυστυχώς περιπέσει ο Ελληνισμός και δεν υπάρχει και λόγος από το 1922 και μετά, φέτος που είναι πάλι παιδιακή χρονιά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε φοβικά σύνδρομα εν των Τουρκών, διότι και επί του πεδίου μας ευνοεί. Εμάς βεβαίως έχουμε τα νησιά, τα οποία θεωρούμε ευάλωτα. Δεν είναι ευάλωτα τα νησιά, γιατί είναι ασφαλώς το ίδιο και τα νησιά τα ίδια μέχρι τον Εύρο. Και το έχουμε δει αυτό και το 20 στη θάλασσα, τι έγινε, ποιος έχει το σιπάγο, δηλαδή την ισχύ που καλάζει, το είδαμε και στον Εύρο με τον υβριδικό πόλεμο τον οποίο κάνουμε. Από εκεί και πέρα η ελληνική κοινή γνώμη δεν είναι ανάγκη να ξέρει όλη την ιστορία τους, αλλά μπορεί να ξέρει από εμάς που έχουμε δημόσιο λόγο και λέμε κατά καιρούς, ότι δεν υπάρχει λόγος που φοβόμαστε, διότι ιστορικά εμάς που είναι η δουλειά μας, τις γνωρίζουμε. Τα λέμε δημοσίως, τα γράφουμε, άσχετα δεν μας καλούν επισήμως οι πολιτικοί μας να συμβουλέψουμε, καλούν κάποιους έστω. Αλλά τα ακούν. Εγώ χαίρομαι, διότι στο δημόσιο διάλογο πλέον έχει εξαλειφθεί ο επιθετικός προσδιορισμός απρόβλεπτη. Μέχρι και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ζανδιάς, είπε εδώ και μήνες ότι είναι πλήρως προβλέψιμη. Αυτό είναι μια επιτυχία όλων ημών που τα εξηγούμε. Άρα λοιπόν, αν η κοινή γνώμη και η πολιτική μας ακούν τις αναλύσεις μας, που σίγουρα ξακούν κατά κάποιο τρόπο, έχουμε πίστη στο λαό, και ο λαός πίστη στους πολιτικούς, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή τι, ότι αν πάρουν αποφάσεις δυναμικές οι πολιτικές, ο λαός θα τους στηρίξει και δεν θα πει «Α, τι κάνατε, μας πήρατε το τελευταίο». Αλλά και οι πολιτικοί δεν θα φοβούνται το τυπικό πολιτικό κόστος, γιατί εμείς τη μια στιγμή θα του λέμε «Οσανά» και την άλλη στιγμή θα του λέμε «Άρον-άρον φάβο μοναχό». Αν εκεί πέρα υπάρξει ομόνοια, θεωρώ ότι μπορούμε στο θέμα της οποία να έχουμε ένα τουλάχιστον αραγές μέτωπο και η κόκκινη γραμμή όταν τη λέμε να την εννοούμε και να είναι τελείως μια τακτική, μια λογική, ότι είναι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δημιουργεί τη λύση, είχε ένα ωραίο λουλούδι. Δεν είναι τόσο το εσωτερικό μας. Το ερώτημα είναι ότι η Ελλάδα και ο προβληματισμός, αν θέλετε, ορθώς συμμετέχει σε οικονομικές συμμαχίες, βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση, και συμμετέχει και στρατηγικές συμμαχίες, βλέπε ΝΑΤΟ. Πάντοτε με τη λογική μας, τη σκαλοπιστία του διεθνούς δικαίου και τι μπορούμε εμείς να προσφέρουμε στις συμμαχίες. Η Τουρκία, όπου συμμετέχει, στο ΝΑΤΟ παραδείγματι, συμμετέχει για να δει τι μπορεί να πάρει. Και να δείχνει ότι είναι ο ισχυρός και ότι πρέπει να την υπολογίζουμε και ότι είναι διατεθειμένη να τους κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ως πρόξη, ως πλήρη εξουσία δηλαδή.
Και πράγματι το κάνει σε πολλά μέτωπα για λογαριασμό της. Από τη Συρία, το Αζερμπαϊτζάν μέχρι το Τιλιβί και χρησιμοποιεί τον εαυτό της με το αζημίωτο, όχι ως ο χρήσιμος ανόητος. Χρησιμοποιεί τον εαυτό της ως δούριο ύπο της Δύσης κατά της Ανατολής και της Ρωσίας και ενίοτε της Ρωσίας και της Ανατολής κατά της Δύσης. Εν γνώση της το κάνει αυτό. Θέλει να χρησιμοποιεί τον δούριο ύπο για να έχει την ανοχή του, στη συμμαχία του και γενικώς ό,τι μπορεί να πάρει και να κερδίσει. Αυτή λοιπόν τη λογική που είναι τελείως διαφορετική οπτική δικιά μας από τους Τούρκους. Βεβαίως δεν λέω να γίνουν σαν τους Τούρκους. Αλλά και οι Τούρκοι δεν θα γίνουν σαν και εμάς. Και δεν μπορούμε να περνάμε στον τούπο υποδομήματα τα οποία φτιάχνουν της λογικής Τουρκο-Αιγαίων. Όταν, δηλαδή λέγοντας Τουρκο-Αιγαίο, εντάξει είναι διαφημιστικό, είναι από το Αιγαίο βρέθηκε τις δικές τους ακτές, δεν έχουν και αυτοί ένα μέρος του Αιγαίου. Τελείως διαφορετικό αυτό από ρωτικής περιφραστικά ή να πούνε Ελλάδες στις ακτές του Αιγαίου της Τουρκίας, από το να λένε Τουρκο-Αιγαίο. Το Τουρκο-Αιγαίο, μακάρι να βγω ψεύτου, είναι ένα υποδόμημα πολύ μαλακό, πολύ ήρεμο, στη συνείδηση της κοινής γνώμης, κυρίως των Τρίτων, των τουριστών, ότι το Αιγαίο είναι και τουρκικό. Αυτό ευελπιστούν σε βάθος χρόνου να το ρευστοποιήσουν και στο θέμα το γεωπολιτικό, ότι το Αιγαίο είναι και τουρκικό, βλέπε μαζί με τα γαλάζια πατρίδα. Κάπως έγινε κάποτε ότι υπάρχει και μια σλάβικη Μακεδονία. Εντάξει, σιγά τι έγινε, μα η Μακεδονία είναι μία, η Μακεδονία είναι ελληνική κτλ. Ναι, όμως με ένα είδος χρησιμοποιησία, θα λέγαμε, το πήραν το όνομα, όπου εδώ πέρα, να το δώσουμε και προηγούμενο, έρχεται το θέμα των πιέσεων που δεχόταν και δέχεται η Ελλάδα από το 1821 και δόθε, από τους προστάτες συμμάχους μας, οι οποίοι πάντοτε λειτουργώντας πρωτίστως για το δικό τους συμφέρον και όχι γιατί είναι φιλέλληνες. Φιλέλληνες μπορούν να είναι παρεπιπτόντες, αλλά πρωτίστως είναι το δικό τους συμφέρον, το γεωπολιτικό, που πάντοτε είχαν ένα τέτοιο χαρακτήρα, γιατί πάντοτε βοηθούσαν και την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τους Τούρκους από το 1923 και μετά. Αυτό δηλαδή είναι πασίδηλο, το έχουμε δει τώρα πάλι που είναι θετιακό έτος, να τα θυμόμαστε αυτά, ότι εκτός από τους Βολσεβίκους που είχαν χρηματοδοτήσει τον Κεμάλ από το 1920 με τη συνθήκη της Άγκυρας, οι Γάλλοι κάνανε μια διμερή συμφωνία μαζί του, το αφήσανε και τον οπλισμό και αφήσανε και εμάς ξεκρέμασους εκεί. Οι Ιταλοί αργότερα, οι οποίοι χτύπησαν και εμάς στο ποιος θα χειριστεί τα παράλια της Μικράς Ασίας, όπου είχαν ενδιαφέροντα οι Ιταλοί, και στη συνέχεια ανοίξαν όλοι τα σχήρα τους και εμείς βρεθήκαμε με 1,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και με μια γενοκτονία η οποία ακόμα δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε στη Μικρά Ασία. Με την ανοχή των ξένων, οι οποίοι πόνταραν αμέσως, τη μια στιγμή πόνταραν στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ίδια στιγμή πόνταραν στο νέο που γεννιόταν στην Τουρκία, τον Κεμάλ δηλαδή. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Να είμαστε σωστοί, να είμαστε καλόπιστοι κτλ. Το διεθνές δίκαιο δεν το συζητώ αυτό, αλλά από εκεί και πέρα να έχουμε μια επιφύλαξη και για τους συμμάχους μας. Μην γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλείου. Μην γινόμαστε νατοϊκότεροι των ΝΑΤΟ. Δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι από όλα αυτά τα πράγματα. Αντίον, έχουμε να χάσουμε. Θέλει να κρατάς μια φυσική. Δηλαδή, ναι, μεν, αλλά αυτό λέγεται διπλωματία. Μπορεί στον ιδιωτικό τομέα να το λέμε ότι δεν είναι κίνδυνο, δεν είναι όχι, πρέπει να δηλώσουμε τις θέσεις μας, το φίλο μας, ναι, μέσα για μέσα, πρόκειται να είμαστε σωστά, αλλά στα θέματα της πολιτικής και διπλωματίας δεν είναι τίποτα. Είναι το συμφέρον το οποίο εκτετάζεται σε κάθε στιγμή της οπλοκίνησης. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση και αυτό αναπερίπτωση. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα καλό θα ήταν σε βάθος χρόνου με τα μαθήματα τα οποία έχει πάρει ιστορικά και αυτά που παίρνει και τώρα να συμμετέχει μέσα στις συμμαχίες, να κρατάει όμως μικρό καλά και να ξέρει ότι αν ομιχεί το συμφυκά της θα είναι μόνη της. Γι' αυτό πρέπει να έχει ηθικών ακμεότατων, να ξέρει τι της γίνεται, να έχει σωστά ενημερωμένο τον πολιτικό του κόσμο αλλά και την κοινή γνώμη, το λαό δηλαδή, να είμαστε σωστά και να ξέρουμε, βλέπετε ακόμα και τον πόλεμο τον πιο πρόσφατο τώρα στην Ουκρανία, όπου η Ουκρανία επί του πεδίου, να περάσουμε κάποιους μισθοφόρους στα όπλα τα οποία στέλνονται, ουσιαστικά επί του πεδίου είναι μόνοι. Άρα λοιπόν θα μου πείτε συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ. Βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ είπε ότι και στο ΝΑΤΟ να ήσουν, ναι μεν θα σε βοηθούσα, αλλά τέλος πάντων δεν θα ανοίγα ένα πόλεμο του πεδίου Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν διατεθειμένο λοιπόν το ΝΑΤΟ να στηρίξει την Ελλάδα έναντι μιας άλλης νατοϊκής χώρας που είναι η Τουρκία. Όπως δεν έχει γίνει και τίποτα τόσα χρόνια που κατέχει μια ανατολική χώρα η Τουρκία, το 1/3 μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι θα μας πούνε βρήκετα, μην τσακώνεστε, και δεν πρέπει να δημιουργείται διάρρηξη των άτομων. Αυτά πρέπει να το έχουμε κορονίδα όταν σκεφτόμαστε και ασκούμε εξωτερική πολιτική και να λέμε ναι, εντάξει, τα συμφέροντά σας, οκ, και εμείς μέσα στην συμμαχία, αλλά πρώτα τα συμφέροντά μας. Δυστυχώς ο ελληνισμός και δύο πολιτικός κόσμος που επικράτει τη λογική του Μαυροκορδάτου, τον οποίο θέλουν κάποιοι τώρα να αποκαταστήσουν πλήρως τη σύγχρονη ιστορία και να υποβαθμίσουν τους αγωνιστές που βάλανε πλάτη από τον Κολοκοτρώνη, τον Καρεσκάκη και τους λοιπούς, επικράτησε το δικά πίσω του Κοραλή, διότι τη μία Ελλάς, όχι του Ρήγα, βεβαίως, ο οικουμενισμός δηλαδή του ελληνισμού, ούτε η Ελλάδα που θέλει να μοιάζει στο ζευγάρι, η Ελλάδα που θέλει ο Μαυροκορδάτος, και το Αγγλικό Κόμμα και πάει λέγοντας. Αυτή λοιπόν η νοοτροπία, τέλος πάντων, καλώς καθώς αυτή η Ελλάδα υπάρχει πια τόσα χρόνια, έχει ένα φοβικό σύνδρομο, έχει τότε προς τους Τούρκους, μέχρι το 1922, κυρίως από τις ξένες δυνάμεις, οι οποίες με το έτσι θέλω επέβαλαν από το θέλανε, να κάνει κοινοφόρη, το βάλουν. Έτσι. Από το 22 και μετά σε όλο αυτό προσθέτει και κάτι στο μέλλον. Όπως έγινε μετά στην καταστροφή, και ένα φοβικό σύνδρομο που δεν πρέπει να το έχουμε προς τους Τούρκους. Το οποίο επιτάθηκε το 55 με τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη, επιτάθηκε το 64 με η Κωνσταντινούπολη και η Κύπρο, επιτάθηκε το 64 με την Κύπρο, το 96 με τα Ήμια. Δεν πρέπει να είμαστε πια τόσο καλόπιστοι ότι η συμμαχία θα μας βοηθήσει και ότι το διεθνές δίκαιο θα τα λύσει όλα και ότι οι Τούρκοι δεν θα κάνουν κάτι απονενοημένο. Όχι, από το 20 και εδώ έχουμε πλέον αυτά παραδείγματα τι δρομολογούν, τι θέλουν να κάνουν με το καλό ή με το άγριο και πρέπει εμείς, ευτυχώς είδαμε το 20 ήμασταν στις θέσεις μας, να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και για αποτροπή. Η αποτροπή δεν γίνεται με τον καλό πιάνει στον Τούρκο. Ο Τούρκος καταλαβαίνει μόνο την ισχύ. Τα άλλα τα θεωρεί αδυναμία στην καλοπιστία μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε τους συμμάχους μας που έχουμε από εκεί έτσι ενοχικά σύνδρομα. Αν μας προστατεύουν αυτοί, τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μας λένε. Όχι, θα κάνουμε αυτό που προτίσεις θέλουμε εμείς. Και αν συμπίπτει με τον συμμάχο καλός, αν δεν συμπίπτει, θα κάνουμε εκείνο που θέλουμε εμείς. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω υπό αυτό το βάρος που μας τον αναλύσατε και επειδή έχω εδώ βρεθεί μήνυμα. Ζήτημα πρώτο, θεωρείτε ότι αυτές οι τελευταίες κινήσεις και με τον τρόπο που έστω και με καθυστέρηση 8 μηνών απαντήσαμε εμείς στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι μια ένδειξη ότι αλλάζουμε και εμείς ταυτότητα και έχουμε αντιληφθεί πια ότι με τον κατευνασμό δεν πάει, θέλει δηλαδή το πολιτικό σύστημα πια αλλάζει ταχύτητα ή όχι? Το πολιτικό σύστημα είναι σαν τα μεγάλα πλοία που είναι και αυτά εκεί πέρα πάλι με τα τάγκερς. Δηλαδή το τάγκερ όταν για να στρίψει τη μόνη και θα αλλάξει πορεία ή για να σταματήσει πρέπει να υπολογίσει πολλά μέτρα θαλάσσια για να στρίψει ή για να σταματήσει. Έτσι λοιπόν στρίβει ή σταματάει δύσκολα το πολιτικό σύστημα. Γιατί είναι δεσμευμένο, εγώ θα πω ηθικά, δεν θα πω εξαρτημένο, θα πω ηθικά δεσμευμένο από τις συμμαχίες μας. Και τέλος πάντων ακούμε τι μας λένε, ακούμε. Αυτό τώρα είναι λίγο φαϊνότερο. Αλλάζει τα σύστημα, πράγματι. Το θέμα είναι αν αυτό θα είναι διαρκώς αυξανόμενο, επιδεινόμενο και δυναμικό εναντί της Τουρκίας. Και αυτό τελικά δεν το εισπράξει μόνο η Τουρκία, θα το εισπράξουν και οι σύμμαχοί μας. Διότι, προσέξτε, είναι τελείως διαφορετικό ο σύμμαχος να σε θεωρεί στρατιωτάκι ιόνι επάνω στη σκακέρα, που χρήσιμο είσαι, αλλά στρατιωτάκι, και άλλο να σε θεωρεί αξιωματικό άλογο ή πύργο, το λέω μεταφορικά. Εγώ θέλω η Ελλάδα να αναβαθμιστεί από στρατιωτάκι στη σκακέρα, τη διεθνή, και των συμμαχιών, που κάνει δουλειά, ναι. Θέλω να αναβαθμιστεί σε άλλο, σε πύργο, με περισσότερες κινήσεις, πιο αξιοπιστία. Η αξιοπιστία μας λοιπόν, η δυναμική μας, η οποία μπορεί να φανεί στο πώς αντιδρούμε έναντι του Τούρκου, θα εισπραχθεί και από τους νατοϊκούς συμμάχους μας, που είναι κοινοί προς το παρόν, οι σύμμαχοι μας λένε, ναι, καταλαβαίνουμε τι κάνει η Τουρκία, αλλά ρε παιδί μου, είναι η δεύτερη δύναμη στρατιωτικά σε όγκο στο ΝΑΤΟ και την έχουμε ανάγκη και στρατιωτικά, γεωπολιτικά και γεωγραφικά. Επομένως, βρείτε τα, μην τσακώνεστε. Αν καταλάβουμε ότι η Τουρκία είναι με αυτά που κάνει, είναι αναξιόπιστη τελείως. Όχι απλό, λέει αναξιόπιστη τελείως. Ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να την στηρίζουν σε κανένα θέμα και να σε έχει ό,τι όπου θέλει.
στρατιωτικά μηνύματα. Η Ελλάδα είναι αυτό το ιόνι προς το παρόν, στρατιωτάκι, αλλά που μπορεί να είναι άλογο στρατιωτικός κύργος, το λέω μεταφορικά σαν να λέω, της κακέρα, που θα κάνει το πιεστικό στήθημα της διαφοράς οπουδήποτε, τότε πράγματι θα μας υπολογίσουν ακόμα περισσότερο και θα έχουν και τη γνώμη μας. Προς το παρόν ακούμε εμείς οι Θεοί και λέμε ναι να το υλοποιήσουμε. Ακούστε το θέμα είναι να αποτείνουμε και εμείς. Ακούστε τώρα γιατί έχω βροχή. Λέω εδώ Περικλής, αλλάζει ταχύτητα το ελληνικό πολιτικό σύστημα ή μεθοδεύει την εφόρηση του εθνικού πλούτου με μια συγκυβέρνηση για παράδειγμα. Ναι, τώρα κρίσιμο ερώτημα. Έχω επιτεθεί εγώ σε αυτό το θέμα, δηλαδή έχω δώσει μια συνέντευξη στην ιστορική εφημερίδα της Πάτρας του Πελοπόννησου, έγινε το Φλεβάρι. Που εκεί έχω κάνει μια έτσι πιθανολόγηση, για να τα λέω νομικά, ότι σε βάθος θα πέφτω, έτσι, θα πέφτω. Σύντομες απαντήσεις γιατί έχω πολλά. Ναι, σε βάθος προβλέπω μια εντυνόμενη ένταση τύπου του 20. Στα πλαίσια του πολέμου και της παραγωγής μετώπου που πρέπει να έχει το ΝΑΤΟ, ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ίχνος σκιά μεταξύ των κοινοτικών για θέμα ΝΑΤΟ ευρύτερα. Και σε περίπτωση που σηκώνονται πύχες, θα μας πούνε κάποια στιγμή βρύτερα. Εν όψη λοιπόν εκλογών και σε εμάς και στους καλώς εγώ το βάλουμε το 23, στα το πότε δεν ξέρεις με τις εκλογές, και με δεδομένο το πολιτικό σύστημα το δικό μας, το εκλογικό σύστημα το δικό μας, σε περίπτωση συγκυβερνήσεων κτλ. Ενδέχεται, εγώ το έχω χαρακτηρίσει έτσι, να δούμε ως αναγκαίο κακό, εκεί θέλετε να κάνουμε πόλεμο ή ξέρω κτλ. Να δούμε ένα είδος πρεσπών του Αιγαίου, όπου βεβαίως θα παρουσιαστεί ως νίκη, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και το θέμα των πρεσπών παρουσιάστηκε ως νίκη, παρότι υπήρχαν αντιρρήσεις, τώρα όλος ο πολιτικός κόσμος το θεωρεί νίκη. Εντάξει, οι Τούρκοι όμως... Δεν είναι το ίδιο πράγμα, το ξέρω. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, λέω όμως οι Τούρκοι πώς το είδαν. Οι Τούρκοι το είδαν ως αδυναμία. Οι Τούρκοι είδαν ότι η Ελλάδα, πιεζόμενη στο βέτο που είχε ασκήσει για να μπει η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, το ήρε, παρότι έκανε από το 2020 μέχρι το 2022 δύο χρόνια να μπουν στο ΝΑΤΟ πάλι οι Βόρειο Μακεδόνες. Είδε ότι η Ελλάδα ακούει τη συμμαχία, ακούει τις μεγάλες δυνάμεις και από μια χώρα η οποία δεν την απειλούσε σε κάτι, στρατιωτικά ή οτιδήποτε άλλο, όσο συνένεσε το να δώσει όνομα. Κάποτε οι παλιοί μας πολιτικοί λέγανε ότι χώρισε ονόματος είναι ότι χώρισε κυριαρχίας. Σήμερα λοιπόν, από τη στιγμή που ανεχόμαστε... Σήμερα τα... κύριε Σταθακόπουλε, αφού το θέτετε έτσι, φτάνουν 2,5 μίλια πάνω από την Αλεξανδρούπολη και είναι Τετάρτη. Ακριβώς. Για να τα βλέπουμε όλα. Εκεί λοιπόν, και σε αυτό πάλι έχω επιτεθεί, το έχω πει δημοσίως και μιλάω ως νομικός αυτή την περίπτωση, με το που κλειδώνεις το στίγμα του αεροπλάνου που είναι και έχει παραβιάσει ένα όριο χώρο, το καταρρύπτεις. Όπως καταρρύπτεις και τα μη επανδρομένα drones, τα οποία δεν έχει και κόστος ζωής, τα οποία μπαίνουν και παραβιάζουν ελληνικό ένα αέριο χώρο. Τα καταρρύπτεις και δείχνεις στους Τούρκους τι αν τα όρια σου. Αν διαμαρτυρούν όσο θέλουν, δεν θα δικαιωθούν πουθενά από τη στιγμή που είναι κλειδωμένο το στήμα τους μέσα σε ελληνικά όρια. Και σε περίπτωση που είναι οι Αμερικάνοι μάμου, δεν με συγχωρείτε. Εδώ πέρα έχετε και εσείς βάση στην Αλεξανδρούπολη. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό και να τα αφήσω. Ακόμα και αυτοί δεν θα έχουν κάτι να πούν για να σου ρίξουν το blame. Δηλαδή, να σου κύριε Σταθακόπουλε, άλλο ερώτημα. Θεωρείτε ότι θα κλιμακώσουν κι άλλο οι Τούρκοι? Θεωρώ ότι ενδέχεται. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή να κλιμακωθεί και να φτάσουμε σε επίπεδο του 20. Απλά είμαστε, όπως αντιμετωπίσαμε το 20 μια χαρά, είμαστε πιο πολύ υποψιασμένοι και προετοιμασμένοι πλέον. Επομένως θα έχουμε νίκες επί του πεδίου. Αυτό οι Τούρκοι το θερμό επεισόδιο το ονομάζουν στην ορολογία τους Ιταλασί, που σημαίνει σκυλοκαυγάς. Θα πούμε σκυλοκαυγά λοιπόν, όπως λένε οι Τούρκοι, σε διάφορα ορολογία, θεωρώ ότι θα είμαστε νικητές. Σε κάθε περίπτωση δεν πιθανολογώ επεισόδιο επιτέδου όπως είχαμε τον 96 των ημείων, όπου εκεί δεν είχαμε τότε υποψιαστεί πάρα πολύ τι κάνουν και θεωρούσαμε ότι χορεύουμε ζεμπέκια μαζί και τα βρίσκουμε, ας πούμε, και δεν τρέχει τίποτα. Δεν είμαστε σε εκείνη την περίοδο που μας είχαν πιάσει κάπως στον ύπνο της καλοπιστίας. Είμαστε σε άλλη περίοδο και δεν έχουμε να φοβόμαστε και τίποτα, σαν να λέω, αυτή την περίοδο. Εκείνο που μπορούμε να φοβόμαστε είναι τη διείσδυση που γίνεται, που δεν το συζητάμε ποτέ στα γεωπολιτικά, είναι οικονομική. Ιδιωτικά
ποιος υπερβολάβει στα δημόσια έργα στην Ελλάδα, έτσι. Τον άλλο καθόλου. Δεν το συζητάμε ποτέ, αλλά είναι πολύ ζωντανό και ενεργό. Το έχετε θίξει πάρα πολλές φορές. Πάω σε άλλο ερώτημα, είναι από το φίλο το Περικέ από το Ρότερνταμ. Η κουλτούρα, λέει, και πολιτική των απέναντι παραμένει ίδια επί αιώνες. Εμείς πώς θα αλλάξουμε όμως από αυτή την κατευναστική αμυντική πολιτική? Εδώ ακόμη μεγάλη μερίδα του κοινού θεωρεί σωστή τη συμπεριφορά των δεσπών και δικαιολογεί μέχρι και το συνοστισμό της Βουλής. Υπάρχει ελπίδα, λέει, να ανατραπεί το κλίμα ή θα περιμένουμε να πέσουμε σαν όριμο φρούτο όπως έκανε σε Ριτζούκι με τον Βυζάντιο? Μήπως μια εθνική τραγωδία, βλέπε Κύπρος, θα μας ενώσει? Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω, και κρατήστε αυτό πολύ γρήγορη απάντηση όμως, αν βλέπει την Τουρκία με τις επερχόμενες ανακατατάξεις σύνορων στα Βαλκάνια να βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη Τράκη για δημιουργία έντασης και αναταραχών, βάζοντας έτσι ένα ακόμα θέμα στην ατζέντα. Ναι, το έχω πει από το 18 εγώ αυτό. Έχω αλληλογραφήσει γι' αυτό. Ναι, η Τράκη είναι ανοιχτό μέτωπο για τους μουσουλμάνους, τη μειονότητα τη λένε τουρκική, όχι μόνο αυτούς που έχουν προσδιορίζονται ως Τούρκοι, που έχουν και το κόμμα κτλ, αλλά όλους τους Ελλήνους. Και εκείνο το οποίο θα θέλανε είναι να δημιουργηθεί στη Τράκη, όταν φτάσουμε την κυριαρχία της Ελλήνης, να γίνει μια ζώνη ουδέτερη, μια ΕΟΣ, μια ειδική οικονομική ζώνη, που έχει βέλεα εκεί πέρα οικονομικό και φορολογικό και για τον τόπιο πληθυσμό, και που εγγυηθείς σε όλο αυτό θα μπορούσε να είναι η Αμερικάνικη βάση στην Αλεξανδρούπολη. Είναι κάτι το οποίο απέφτανε, κάτι το οποίο όμως σε βάθος χρόνου, που δεν ξέρω πότε, το απέφτουμε ξαναλέω. Θα μπορούσαμε ίσως να το δούμε. Και ο εγγυητής της τριβής εκεί ήταν η Αμερικάνικη βάση και θα την αποκτήσει, όμως αυτό δεν σχετίζεται με το ειδικό καθεστώς το οποίο θα μπορεί να μπει ως αιών Τράκη. Το κεράκι στη Πάκα και το τόπιο πληθυσμό, χριστιανικό και μουσουλμανικό, Έλληνες πολίτες, είναι η εργασία, είναι η ανάπτυξη, η βιομηχανική κτλ. Και διάφορα φορολογικά κίνητρα. Επομένως, ναι, αυτό θα το βλέπανε εκεί. Όπως κάτι παρόμοιο βλέπουμε και για το Αιγαίο, έξω και το γκριζάρισμα, και κάποιος τρίτος να είναι εγγυητής σε όλα αυτά, δηλαδή μια εγγύηση είναι παραδείγμα το ίδιο των ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι. Και κάπως έτσι βλέπουν, βεβαίως αυτοί θέλουν διπλό κράτος, και στην Κύπρο είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Στα Βαλκάνια έχουν διείσδυση, είχαν και έχουν διείσδυση και προσπαθούν να μας κυκλώσουν και βεβαίως με τη διείσδυση, άσχετα αν δεν τη συζητάμε εμείς. Και στη Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια δηλαδή, στη Βουλγαρία πήγαν την παρούσα δεν τους βγαίνει, αλλά στην Αλβανία μια χαρά τους βγαίνει, από εκεί πέρα έχουν πάντοτε ενδιαφέρον σοβαρό στον Κόσοβο, έχουν από την Οθωμανική περίοδο δηλαδή είχαν και έχουν, και γενικώς προσπαθούν να ενεργοποιούν τη συνείδηση, γι' αυτό συχνά κάνει αναφορά ο Ελληνικός Πρόεδρος, στις κοινές ρίζες, όχι τόσο τις τουρκικές, δηλαδή και κομμανικές, αλλά στις κοινές ρίζες που έχουν μέσω των Οθωμανών και του Ισλάμ, το οποίο ασπάθηκαν όλοι, και ως εκ τούτου όλοι, δηλαδή, ενδεχομένως που είχαν γίνει κάποια θέληση της μουσουλμάνης, χωρίς να ξυλάχιστον, δηλαδή. Το κάνει πάρα πολύ, λεπτό να αποκλείσει πάρα πολύ συχνά ο δημοσιογράφος στην Κούμπα, την κοινότητα δηλαδή των μουσουλμάνων, και γι' αυτό το λόγο έχει χρηστεί άτυπα από τον Ερμπάς το 20 στην Αγία Σοφιά, χαλίφης. Γι' αυτό το λόγο στην τρίτη προπαγάνδα βάζει τους προσφόρους με πολλά παιδιά και από την αρχή να δηλώνουν ότι η φλαφετή στην Ευρώπη θέλει να χάλει πάνω. Θέλω να κλείσουμε με πάσα από το φίλο το Θέμη. Δεν υπάρχει, λέει, κύριε Σταθνακόπουλε, φόβητο σύνδρομο. Επιστροφή στην κανονικότητα υπάρχει το 1922. Μια χαρά δάνεια παίρνουμε με μια Ελλάδα μέχρι τη Λαμία και με λιγότερη σκοτούρα από τον εξωελλαδικό ελληνισμό. Και ταυτοχρόνως, λέει η Ελένη, κύριε Σταθνακόπουλε, επειδή είστε και ειδικό σε ναυτιλιακά ζητήματα, όλη αυτή η αναβουλία στον δεσμό κόλπο με τα ελληνικά πλοία σε αντίστοιχη που τι συνέβη στην Εύβοια, πώς τη σχολιάζετε? Και σε αυτό πάνε το γράψει και ήμουν τελείως αντίθετο. Αντιπρότυπο. Είχα εξηγήσει ότι μέτρα σε φυλάσσα στην Αυστρία, γενικά όμως, σε ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία πρώτων προσωπικού κράτων, τα οποία είναι σε άλλη σημαία σε ξένη εταιρεία και δεν οφείλουν αυτές οι εταιρείες στα κράτη τα οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία, δεν στέκει μετά.
και ότι μπορεί να τα έχουν δεσμεύσει με προσωρινές διαταγές στα δικαστήρια, πλην όμως δεν τα μαθαίνουμε αυτά, ίσως έχουν αυτοί ή χάσουν. Διότι δεν στέκουν να ξεκινήσουν μια offshore εταιρεία, ξέρω εγώ, την Cayman Islands ή τον Marshall Islands, έχει ένα πλοίο, ένα σπίτι ή οτιδήποτε, και το δεσμεύει εκεί γιατί από πίσω τάχα με νερό, μπορεί και να είναι νερό. Δεν στέκει αυτό τον διεθνή νομικό κόσμο, διότι τότε θα μπορούσαμε και εμείς να πάμε να κάνουμε κατασχέσεις κάποιων Γερμανών, ιδιωτικών εταιριών, με τις οφειλές που έχουν τα ελληνικά όλα τα στόματα της κατοχής. Δεν το κάνουμε. Άρα λοιπόν αυτό δεν στέκει. Ετούτοις με μια παρεμπιστία, μια καταστική έννοια του διεθνού δικαίου, έχουν γίνει κατασχέσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν η Ελλάδα έπιασε το πλοίο αυτό, το οποίο όπως αποδείχθηκε στον ΑΕΜΕΑ, στο Διεθνή Οργανισμό Τεράστιων Ανταμείων Ζωής, στο Διεθνή Οργανισμό Αναπηρίας, είχε αλλάξει και στην πυραμική πλέον η σημαία και το πόρευμά του στα θεραμικό. Μια στιγμή λοιπόν το πιάσανε, ήταν λίγα το πρωί, ζητήθηκε άρση για να το ξανακρατήσουν. Οι Αμερικάνοι λένε όχι, εμείς το ψάχνουμε το πλοίο, διότι κάνει μεταφορά προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται στις τρομοκρατικές ενέργειες. Επομένως, θέλουμε κατάσταση του προϊόντος το οποίο κουβαλάει. Ξαναπιάστηκε το πλοίο, έγινε κατάσταση το πλοίο και νομίζω ότι μεταφορτώθηκε, το διαβάζω και εγώ το τύπο, έτσι μεγαλύτερο. Μεταφορτώθηκε στις Αμερικάνοι και το πλοίο το πήρανε. Αυτό, την ορολογία του ναυτικού δικαίου, λέγεται κούρσος. Το κούρσο, αν είναι διαφορετικό από την πειρατεία. Κούρσος είναι ότι ένας τρίτος, ιδιώτης ή ένα άνθρωπο κράτος, κατεπολεί ενός άλλου κράτους, με άδεια ενός άλλου κράτους, κάνει κατάσχεση ουσιαστικά εμπορεύματος ή του πλοίου το ίδιο και παίρνει κάποιο ποσοστό. Εμείς δεν πήραμε και κάποιο ποσοστό. Τουναντίον, για να ωφελήσουμε, προσέξτε, όχι τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, διότι αυτές δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν. Έγινε άρση το απόπλου. Το πλοίο. Την επομένη, επειδή ήρθε ειδική εντολή ότι είναι προϊόν τρομοκρατικών ενεργειών, το ξαναπιάσαμε, έγινε κατάσχεση του αντικειμένου και εκεί λοιπόν έγραψε ότι θα περιμένουμε οπωσδήποτε αντίπεινα των Ιρανών σε ελληνικά πλοία, τα οποία πλοία, τα ελληνικά, είναι από τους μεγαλύτερους στόλους, αν όχι ο μεγαλύτερος, ελληνόκτος πλοίος, ελληνικός συμφερόντος στον κόσμο, ότι φαινοβγαίνουν μέσα στα στενά του Ορμούζ στον Περσικό κόλπο ελληνικά πλοία και ότι αυτά είναι κινδυνευμένα και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Και τι έκαναν λοιπόν τώρα οι Πέρσες, οι Ιρανοί, βγάλανε μια δικιά τους διαταγή, νόμιμη κατά αυτούς, άσχετα αν δεν λογοδοτούν σε κάποιο διεθνές όργανο και λένε ότι θα πιάσουμε τα ελληνικά πλοία, θα τους πάρουμε το προϊόν μέσα, δηλαδή βλάπτεται ο πλοιοκτήτης, το πλοίο, η εταιρεία που έχει το πλοίο, ο πλοιοκτήτης, ο ναυλωτής, ο διαχειριστής, η ναυτική που είναι πάνω κτλ. Θα τους πάρουμε το προϊόν, ουσιαστικά πάλι με κούρσο, όπως λέγαμε μέχρι το 1856, μετά καταργήθηκε αυτή η λογική στην συνθήκη των Παρισίων το 1856, και κατ' εμάς, κατά το Περσικό δίκαιο είναι νόμιμο. Ελάτε στα περσικά δικαστήρια που είναι κατά τόπον αρμόδια και καθήλυν αρμόδια, να κάνετε άρση όλων αυτών. Το προσωπικό που είναι πάνω τους ναυτικούς θα τους αφήσουν. Βλάφτηκε η ελληνική ναυτιλία. Ναι, θα βλάφτηκε και περαιτέρω. Αν το συνεχίσουμε αυτό το τροπάριο και εμείς, ναι. Ένα θα κάνουμε εμείς, δύο θα μας ανταποδίδουν οι Πέρσες. Ήτανε πλήρως αναμενόμενα. Δηλαδή όσοι παρεπιδημούμε στην Ιερουσαλήμ που λέει η πανδημία, δηλαδή ξέρουμε ναυτικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο και ασχολούμαστε ειδικά με αυτά τα θέματα σε όλη μας τη ζωή, 32 χρόνια δικηγόρος. Ήταν πλήρως αναμενόμενα, δηλαδή δεν στρώσα τα σύννεφα, απλά και όσο θα είναι ενημερωμένος, είναι μισά ενημερωμένος. Δεν μου λέτε, ανεβαίνουν και τα ασφάλιστρα κατά αυτόν τον τρόπο των ελληνόκτων πλοίων που κινούνται στην περιοχή. Βέβαια, τα πλοία τα οποία δηλώνουν ότι θα περάσουν από επικίνδυνες διαδρομές και έχουν πάνω πλέον σύμφωνα με τον νόμο καταπολέμησης πειρατείας στην ανοιχτή θάλασσα που ήμουν στην Νομοπρασκευαστική Επιτροπή στο 11-12 ως νομικό σύμβουλος τότε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ναι, ανεβαίνουν τα ασφάλιστρα, όπου πρέπει να περνάνε από επικίνδυνες περιοχές και έχουν επάνω ένοπλους. Το θέμα είναι γιατί το δικό μας το πλήρωμα που ήταν εκεί και οι ένοπλοι δεν έλαβαν μέτρα, δηλαδή δεν κλείστηκαν μέσα στο Citadel, δηλαδή στο ειδικό χώρο που όταν γίνεται πειρατεία κλείνονται. Τι να κλειστούν τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, ολόκληρη επιχείρηση με κομμάντο με ελικόπτερα έγινε. Εκεί πέρα θα ήθελα να καταλήξω. Όπως το λέτε, δηλαδή, ότι αν θεωρούνται ότι είναι πειρατεία, θα κλεινόταν στο
στο χώρο αυτό, τον ειδικό, δίνεις ένα SOS σήμα και το πολύ μέσα σε 2 ώρες έχουν καταφτάσει οι δυνάμεις να σε απελευθερώσουν. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν ξέρω να είχαν ενόπλους επάνω, προφανώς θα είχαν, που φιλούν δηλαδή μισθοφόροι, που είναι φρουρά δηλαδή. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ναι, προφανώς θα είχαν, γιατί σε αυτά τα νερά θα έχουν. Και σαφώς υπάρχουν αυξημένοι ασφάλιστα και επικίνδυνοι ναύλοι. Από τη στιγμή που είδαν όμως ότι προφανώς θα έγινε κάποιο σήμα και είδαν να κατεβαίνουν με σήματα της Ιρανικής Ακτοφυλακής Ειδικών Δυνάμεων να κατεβαίνουν οι κομμάτων, προφανώς και ορθώς για να σώσουν και τη ζωή τους δεν έκαναν κάποια αντίσταση, δεν κλείστηκαν στο κουτί αυτό το ειδικό όταν γίνεται πειρατεία. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή το Ιράν λέει: ορίστε, εγώ έκανα μια καταδρομική, νόμιμη, με διαταγή που είχε δώσει ο δικός του εισαγγελέας και ελάτε στα περσικά δικαστήρια να βρούμε το θέμα, γιατί σας πήραμε και εμείς το πετρέλαιο. Όπως και εμείς τους λέμε, ελάτε στα δικαστήρια της Χαλκίδας να δείτε, γιατί σας πήραμε και εμείς το πετρέλαιο από το πλοίο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπλέκουμε σε καταστάσεις τις οποίες η Ελλάδα δεν είχε κερδίσει τίποτα. Εξυπηρετώντας τα συμμαχικά μας συμφέροντα μεν προς τον ΝΑΤΟ και ειδήσεις τους Αμερικάνους εν προκειμένου, πλην όμως δεν κερδίσαμε τίποτα από όλο αυτό το πράγμα και δεν ξέρω τι θα τραβήξει αυτό το πράγμα. Δημήτρη Σταθακόπουλο, θα τον ευχαριστήσω για αυτήν την αναλυτική συζήτηση σήμερα μαζί του. Και να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Σταθακόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.